Άντε, έλα, έλα. Έλατε. Και όσοι είναι κοντά. Χαϊλίδη. Κόκκινο. 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 Πάντε το σκουτάκι. Πάντε το από εκεί. Πάντε όλα. Σακάτε από εδώ εσείς. Όχι, πάντε από εδώ εσείς. Ελάτε πιο εδώ. Ζητώμενοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που εξαγγέλθηκε για σώμα του κυρίου Μητσοτάκη της χώρας η βίαιη και ανέτεια για μας βιαστική απολυντοποίηση. Οπότε τρέχουμε να προλάβουμε τα γεγονότα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για το κλείσιμο των μονάδων, για την απαξίωση του εθνικού καυσίμου, για την περιπέτεια στην οποία μπαίνει η χώρα μας απαξιώνοντας το εθνικό της καύσιμο. Δεν είναι δυνατόν οι μονάδες να κλείνουν πριν την καθορισμένη ώρα τους. Δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε στην περιοχή και να εξαγγέλνουμε πακτολό εκατομμυρίων χωρίς να έχουμε δημιουργήσει καμία υποδομή. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουν οι θέσεις εργασίας, να κλείνουν τα εργοστάσια και μετά να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν έχει συμβεί πουθενά. Πρώτα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και μετά σταδιακά μπορούσε να κλείσει κάποιες μονάδες, αφήνοντας τις καλές, τις υγιείς μονάδες, αυτές που έχουν ακόμα μεγάλο προσδόκιμο χρόνο ζωής, ώστε να πάρει και η περιοχή μια ανάσα, να πάρει και η τοπική κοινωνία μια ανάσα και οι εργαζόμενοι να είναι πιο σίγουροι για αυτά, για το μέλλον τους και να δικαιωθούν και για όλα αυτά που έχουν προσφέρει στην εκδοπαγωγή αυτή τη χώρα. Κύριε Μουρατήδη, τι απαντάτε σε αυτούς που σχολιάζουν ότι γενικά είναι χλιαρές οι αντιδράσεις των συνδικαλιστών της ΔΕΣ σχέση με προηγούμενα χρόνια σε τόσο σημαντική επίσκεψη όπως είναι το Υπουργό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις δεν είναι πιο χαλάρες. Έχει μειωθεί ο κόσμος και να μην ξεχνάτε ότι ο Σπάρτακας, γενικά τα συνδικάτα, δεν είναι αυτά που θα σηκώσουν το βάρος όλες τις περιοχές για όλα τα θέματα. Θέλαμε να δούμε τον κύριο Χατζηδάκη να του δώσουμε ένα επόμενο σε σχέση με τις αυξήσεις συντάξεις. Στην περιοχή μας, από ό,τι γνωρίζετε, το 80% των συνταξιούχων πριν το 16 δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση. Μετά από 15 χρόνια μειώσεων και περικοπών των συντάξεων, σήμερα με τις ρυθμίσεις που έχει κάνει ο Χατζηδάκης και η κυβέρνηση, δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ αύξηση και είναι πολλοί που δεν θα πάρουν ποτέ. Έχουμε κάνει εναλλακτικές προτάσεις, έχουμε έτοιμο ένα ψήφισμα να παραδώσουμε. Δυστυχώς δεν μας αφήνουν να πάμε να το δούμε, να πάμε να το δείξουμε, να τους το δώσουμε, έτσι ώστε να κάνουμε τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει οι συνταξιούχοι να πάρουν έστω και ένα ευρώ αύξηση. Με έναν πληθωρισμό 12%, με 15 χρόνια που έχουν να πάρουν αύξηση, δυστυχώς οι ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν και προσωπικές διαφορές, η περιοχή μας έχει πολλά να χάσει από τις ρυθμίσεις που έκανε για τις αυξήσεις των συντάξεων. Η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας για άλλη μια φορά στην Δυτική Μακεδονία, μετά από την απίστευτη εξαγγελία περί απόσυσης του συνόλου των λιγνητικών μονάδων, είναι μια παροδία και για πρώτη φορά στην ιστορία θεσμικοί φορείς, επίσημοι συνομιλητές και με την περιφέρεια και με την διοίκηση όπως είναι, και με την κυβέρνηση όπως είναι η Γενόπ ΔΕΗ, δεν έχουν καλεστεί σε αυτό το αναπτυξιακό υποτιθέμενη σύσκεψη που θα γίνει σήμερα. Από την άλλη, η διαδικασία του κυνηγιού, του κρυφτούλη που παίζει ο Πρωθυπουργός και το Επιτελείο, που θα βρεθούν, δημιουργεί μια απίστευτη διαδικασία, έτσι ώστε να μην μπορεί ο κόσμος να ξέρει πού θα διαμαρτυρηθεί. Αυτό όμως που μου εντυπωσιάζει εμένα προσωπικά και ως πρόεδρο της Γενόπ είναι το ότι έρχεται στην περιοχή και δεν εγκαινιάζει τη μεγαλύτερη επένδυση της τελευταίας 20ετίας στη χώρα, όπως είναι η Πτολεμαϊδα 5, η οποία αυτή την ώρα δίνει περισσότερο από 650 ΜΒ στο σύστημα, παρέχοντας πολύ φθηνή ηλεκτρική ενέργεια στον ελληνικό λαό, αλλά θα περάσει σαν τον κλέφτη, ίσως από το παρατηρητήριο ή από οπουδήποτε αλλού, να δει αυτό το μεγάλο, επαναλαμβάνω, έργο που έχει προκύψει. Και οι επιλογές του Πρωθυπουργού είναι να εγκαινιάζει μονάδες φυσικού αερίου ανταγωνιστών της ΔΕΗ, αλλά συμφερόντων φυσικού αερίου, όπου αυτά τα συμφέροντα υποστηρίζουν για την κυβέρνηση.